Έχει 8 μήνες που το έχω ξεκινήσει. Ξεκίνησε τελείως ερασιτεχνικά. Και από ό,τι φαίνεται εξελίσσεται σε κανονικό επάγγελμα. Το ήξερα το ταλέντο μου, αλλά δεν το δούλευα μάλλον. Και τώρα που το αποφάσισα, το κάνω με μεγάλη μου χαρά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι πιο πολύ έμπνευσή μου είναι αυτή. Από τα υλικά μου, από τις πέτρες που τα πιάνω στα χέρια μου, που τα συνδυάζω με τις κλωστές, με τα δέρματα. Συνήθως τα βρίσκεις από το εμπόριο, τα κάνεις παραγγελία. Είχα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη, που η αλήθεια είναι ότι η αγορά αυτή είναι πολύ μικρή. Μετά άρχισα να παραγγέλνω από το εξωτερικό, στην Αθήνα. Και τώρα σκέφτομαι να κάνω και ένα ταξίδι έτσι κάπου για να... Τις εικόνες σου, έτσι λίγο παραπάνω από τι συμβαίνει έξω. Είναι δύσκολο ή εύκολο για επαγγελματικά, δηλαδή να ξεκινήσεις όλο αυτό που απαιτεί για να λέγεσαι, πώς λέγεται αυτό που κάνεις. Κάνεις κοσμήματα. Ναι, δεν είναι δύσκολο. Για μένα είναι πολύ εύκολο. Γιατί έχω αυτή την ευκολία με τα χέρια μου, δηλαδή μπορώ να κάνω τα πάντα. Ό,τι έχω, μου έχει κατεβεί στο μυαλό, το έχω κάνει τελικά, τα καταφέρνω πολύ. Το δύσκολο είναι μετά να το προωθήσεις, να το γνωρίσει ο κόσμος κτλ. Αλλά επειδή πια υπάρχει το Facebook στη ζωή μας και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το Instagram, πάρα πολύ. Μεγάλη χάρη που το Instagram. Ναι. Και βέβαια όλες οι φίλες μου που φοράνε τα κοσμήματά μου. Καλύτερη απόδειξη. Ναι. Είναι εύκολο, θα έλεγα, τελικά. Το βίντεο τι συμβολίζει, το βλέπω και στο... Είναι το αρχικό του ονόματός μου, Βάσο, το οποίο το σκέφτηκα πολύ αρχή και ζήτησα από τον άντρα μου να μου φτιάξει ένα καλούπι που να κρέμεται καταρχήν στα βραχιόλια, γιατί από εκεί ξεκίνησα, και μου φτιάξε τη φίρμα μου, είναι ασημένιο χαραγμένο επάνω το βίτα, και στη συνέχεια βέβαια και στα... κολλιέ μου, και είναι κάτι πολύ ωραίο γιατί και αρέσει τον κόσμο πολύ και το κάνει λίγο μοναδικό, λίγο να ξεχωρίζει. Φοριούνται και 2-2 και 3-3, είναι η μόδα αυτή. Τώρα είμαστε του οικονομικού κοσμήματος. Οι γυναίκες νομίζω ότι δεν μπορούν να σταματήσουν να ψωνίζουν. Και εγώ τους δίνω τη δυνατότητα να αγοράσουν ωραία πράγματα, καλόγουστα. Είναι όλα πολύτιμα, είναι με ασήμι, τα κολλιέ μου, με ημιπολίτιμες πέτρες. Οπότε μπορούν να συνεχίζουν να ψωνίζουν, μπορούν να συνεχίζουν να έχουν καινούργια πράγματα πάνω τους, με πολύ χαμηλότερες τιμές.